φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή του IDN News. Είμαστε για άλλη μια φορά στον αέρα. Είμαι ο Γιώργος Καραχρήστος. Η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα τουρισμού του 2020. Γιορτάζεται όπως γνωστό 27 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διεθνή ημέρα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς χώρες όλο τον κόσμο αναζητούν τρόπους στον τουρισμό για να οδηγηθούν στην ανάκαμψη. Ο εορτασμός του 2020 έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς οι κυβερνήσεις κοιτάζουν πώς να οδηγήσουν στην ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας και πώς θα ενισχύσουν τον τουρισμό σε ένα υψηλότερο επίπεδο, ξεπερνώντας σοβαρά προβλήματα εν ώψη της πανδημίας. Το 2020 άφησε σε παγκόσμιο επίπεδο σοβαρά προβλήματα, μείωση του τουριστικού προϊόντος, μείωση των εσόδων, αρκετά προβλήματα στις επιχειρήσεις αλλά και στον κόσμο της εργασίας, αφού χάθηκαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο. Ο τουρισμός είναι ένα μέσο ολοκλήρωσης και ενδυνάμωση και δημιουργία εσόδων σε όλα τα κράτη, που τη φετινή χρονιά έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα και προβληματισμό. Το ίδιο και στη χώρα μας, το 2020 έχει πέσει ο τουρισμός πάνω από 75%, σοβαρά προβλήματα σε ελληνικές επιχειρήσεις, διαμονής, τουριστικά γραφεία, εταιριών, συνεδρίων και εκθέσεων, αλλά και σοβαρά προβλήματα στους εργαζόμενους σε όλο το φάσμα του τουρισμού. Αλλά και σοβαρά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες που αρκετές ζούσαν σχεδόν αποκλειστικά από τον τουρισμό, ειδικά πολλά νησιά μας. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για τους νέους που ζούσαν από την εργασία τους στον τομέα του τουρισμού. Και η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού του 2020 πρέπει να μας βάλει να σκεφτούμε αρκετά σοβαρά το μοντέλο του τουρισμού που θα θέλουμε, τις αλλαγές εκείνες που πρέπει να κάνουμε, την ενδυνάμωση και λύση προβλημάτων του μαζικού τουρισμού, αλλά και στροφή σιγά σιγά σε άλλες μορφές τουρισμού. Ποιοτικότερου, αναβάθμιση του τουρισμού εμπειρίας και του θεματικού τουρισμού. Η αναγκαιότητα του τουρισμού με σημαντικές συνεργασίες της αγροδιατροφής, της βιοτεχνίας, αλλά και της βιομηχανίας, ώστε να ενδυναμώσουν το εθνικό ΑΕΠ, αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, πρέπει να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης. Έχουμε μπροστά μας το χειμερινό τουρισμό, αυτή την περίοδο σε περιοχές πιο ευάλωτες οικονομικά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να σκύψουμε με ιδιαίτερο βάρος και πάρα πολύ γρήγορα. Περιοχές που εάν δεν ενισχυθούν και δεν έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό, μπορεί να εγκαταληφθούν και να δημιουργήσουν χειρότερα προβλήματα. Μεταφορά πληθυσμών στα αστικά κέντρα για μια θέση εργασίας, μια εσωτερική μετανάστευση που έχουμε και ζούμε τις επιπτώσεις όλες αυτές τις παρενέργειες. Πρέπει η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού να είναι αφορμή για μια νέα οργανωμένη συζήτηση όλων κράτους, κομμάτων, επιχειρήσεων, εργαζομένων, μια σοβαρή συζήτηση ώστε να καταλήξουμε σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, μακροπρόθεσμο και βραχοπρόθεσμο, για το συμφέρον της οικονομίας των εργαζομένων και της χώρας. Ο τουρισμός προσφέρει λύσεις και προκλήσεις για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Ας την εκμεταλλευτούμε. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τους υπεύθυνους τουρισμού των κομμάτων, αλλά και με τους αντιπεριφερειάρχες από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε και πάμε στην πρώτη συζήτηση με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, κύριο Ζήκο Κωνσταντίνο. Τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού? Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φέτος συμπληρώνονται 41 χρόνια από την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Κύριος στόχος της μέρας, όπως γνωρίζετε, γιορτάζεται κάθε χρόνο. Είναι η ανάδειξη της κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής συμβολής του τουρισμού διεθνώς. Αναφίβολα, κάθε κρίση κρύβει και ευκαιρίες. Το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού είναι ότι η κρίση που πυροδότησε ο κορονοϊός είναι μια ευκαιρία να μετρήσουμε ξανά τη συμβολή του τουρισμού και να οικοδομήσουμε καλύτερα ένα βιώσιμο, ανθεκτικό τουρισμό. Το περιβάλλον είναι ρευστό, οι συνθήκες πρωτόγνωρες. Θα συνεχίσουμε εμείς, σαν ΕΟΤ, σαν κράτος, να παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις, να μελετάμε τις όποιες αλλαγές προκύψουν στον χώρο μας, που θα καθορίσουν πιθανά και νέες τάσεις στον τουρισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο.
Όσοι εργαζόμαστε στον κόσμο του τουρισμού στην Ελλάδα, οφείλουμε να αναγνώσουμε τα σημαντικά μηνύματα που μας έδωσε η πανδημία και να μας βοηθήσουν να ορίσουμε τα επόμενα βήματά μας στον χώρο. Γνωρίζετε ότι διαθέτουμε ως προορισμός και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία για να το κερδίσουμε. Απαιτείται ωστόσο σημαντικός χρόνος, μεγαλύτερη επένδυση, εκπαίδευση, οργάνωση και συλλογική δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κρατικούς και κλαδικούς, καθώς και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι για να διαμορφώσουμε μια σωστή στρατηγική τοποθέτηση της Ελλάδος στον τομέα της φιλοξενίας και να κερδίσουμε με βάση όλα αυτά τα οποία έχουμε πάθει φέτος ένα ακόμη στίχημα να επανακινήσουμε τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί βασικός πυλώνας στην οικονομία της χώρας μας. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορώ να δώσω εγώ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πολύ χοντρικά για το 2020 μια αρχική εκτίμηση? Ξέρουμε ότι ακόμα έχουμε περίοδο η οποία είναι ανοιχτή, αλλά υπάρχει και ο χειμερινός ο τουρισμός. Η περίοδος είναι ανοιχτή. Έχουμε εκμεταλλευτεί συνολικά σαν χώρα το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι διατηρηθήκαμε ως χώρα με ασφάλεια. Δεν έχουμε τουρίστες σε νοσοκομεία, οπότε είναι ανοιχτή αυτή η περίοδος. Κάναμε το επιχείρημα του να ανοίξουμε τα σύνορα της χώρας. Ανοίχτηκαν, το πετύχαμε ένα κομμάτι. Δεν πετύχαμε πιθανότατα όλα αυτά τα οποία προσδοκούσαμε. Όχι γιατί απολέπα η χώρα δεν επέβαλε τις συνθήκες εκείνες, απλά υπήρξαν όλα τα προβλήματα στο εξωτερικό. Ας ελπίσουμε, γιατί πηγαίνουμε μέρα-μέρα και διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας καθημερινά με βάση το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, πώς ανοίγουν τα αεροδρόμια, πώς υποδέχονται τους τουρίστες, πώς γυρνάνε οι τουρίστες στις χώρες αυτές. Οπότε είναι ένα πράγμα το οποίο έχει πολλά ερωτηματικά μπροστά του. Το μόνο που μένει να πούμε ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την καλή εικόνα της χώρας και της ασφαλούς χώρας, αυτή που είχαμε από την πρώτη στιγμή, να τη διατηρήσουμε ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις συνθήκες οι οποίες είναι άγνωστες για όλους μας. Έχουμε κάποιο σχεδιασμό σε σχέση με τους χειμερινούς προορισμούς, που ξέρετε ότι είναι κάποιες περιοχές που ζουν από τον τουρισμό και καλό θα ήταν να παραμείνουν εκεί, έτσι? Κοιτάξτε, σχεδιασμός υπάρχει, όπως σχεδιασμός υπάρχει και συνολική στρατηγική. Το πρόβλημα είναι που υπάρχει, αυτό με βλέπετε λιγάκι, δεν είναι ότι δεν θέλω να απαντήσω, είναι ότι απλά κάθε φορά που σκεφτόμαστε κάτι μπορεί η επόμενη μέρα να ξημερώσει με κάποια διαφορετική συνθήκη από μια συγκεκριμένη χώρα, παραδοσιακή αγορά μας, η οποία θα λειτουργήσει διαφορετικά, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σήμερα αποφασίσαμε στο Βουσού να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη καμπάνια για τις χώρες, για τα νησιά του που αντιμετωπίζουν μεταναστευτικό πρόβλημα, η οποία θα παίζει η καμπάνια αυτή καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων μηνών, κτλ. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύν την υπόλοιπη καμπάνια την οποία ξεκινήσαμε και εν μέσω κορονοϊού. Ας ελπίσουμε στα καλύτερα και βλέπουμε δυναμικά και προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας κάθε μέρα με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Μάλιστα, θα θέλατε, ξέρω ότι έχετε διοικητικό συμβούλιο, ένα τελευταίο μήνυμα στους ανθρώπους του τουρισμού. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να στηριχτούν ούτως ή άλλως, και αυτό γίνεται από την κυβέρνηση. Στηρίζονται οι άνθρωποι του τουρισμού, στηρίζονται οι επιχειρηματίες του τουρισμού με τα διάφορα προγράμματα τα οποία υπάρχουν. Πρέπει να στηριχτούν και στηρίζονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Και ας ελπίσουμε ότι κρατώντας την ασφάλεια στη χώρα μας, ελπίζοντας ότι τα καλύτερα θα συμβούν σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έχουμε μια επανεκκίνηση της χρονιάς για το 2021 με τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορούμε με βάση τις συνθήκες αυτές να έχουμε. Ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού και η κυβέρνηση είναι σαφές ότι είναι κοντά στον χώρο του τουρισμού. Προσδοκά ότι από το τουρισμό, ο οποίος είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας μας, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε πάνω σε αυτό δουλεύουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ μεγάλη σύνεση, με μεγάλη σκέψη και με διάφορες άλλες λογικές, τις οποίες θα αποκτήσουμε το επόμενο διάστημα σε συνεργασία και με τους θεσμικούς φορείς και με τον ιδιωτικό τομέα και με τις περιφέρειες και με τους Δήμους, ώστε να δούμε και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε στην πορεία. Κύριε Τζίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας βγάλαμε από το διοικητικό συμβούλιο. Συγγνώμη για την ταχύτητα, απλά πρέπει να το τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Κάνοντας την πρώτη κουβέντα με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα στον ΕΟΤ, είναι κοντά μας ο τομεάρχης τουρισμού από το ΚΙΝΑΛ, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης. Γεια σας, κύριε Νικητιάδη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Προσπαθούμε. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Εν μέσω κορονοϊού, όπως όλοι, προσπαθούμε να επιβιώσουμε, να ισορροπήσουμε, να ανταποκριθούμε. Εντάξει, δεν είναι οι καλύτερες καταστάσεις. Ας ελπίσουμε γρήγορα να βρεθεί αυτό το εμβόλιο, να φύγει αυτή η κατάρα από τον πλανήτη. Τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε εν ώψη της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού, σαν ΚΙΝΑΛ, δεν ξέρω τι, πώς τα βλέπετε, και σαν έμπειρος άνθρωπος που έχετε κάνει στον τουρισμό? Κοιτάξτε,
τα τελευταία χρόνια αυξανόταν στον όλο τον πλανήτη κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Έτσι, ο κόσμος, η ανάγκη του για να κάνει διακοπές, η ανάγκη να εξερευνήσει καινούριους τόπους, η ανάγκη να ξεκουραστεί, η ανάγκη να επισκεφθεί περιοχές που δεν τις γνώριζε και ήθελε να τις γνωρίσει, μεγάλωνε διαρκώς. Από τη μεριά της η βιομηχανία του τουρισμού έκανε πολλές προσπάθειες για να αναπτυχθεί και έτσι είχαμε φτάσει κάποια δισεκατομμύρια τουρίστες όλο τον κόσμο. Φέτος, δυστυχώς, για πρώτη φορά ο τουρισμός δέχτηκε τόσο ισχυρό πλήγμα, γιατί κι άλλες φορές υπήρχαν χτυπήματα. Είχαμε τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, είχαμε τρομοκρατικές ενέργειες στην Ισπανία, είχαμε στην Τουρκία, είχαμε ακόμα και στην περιοχή μας πολύ παλαιότερα σε κρουαζιερόπλοιο. Ο τουρισμός άντυχε όμως, είχε τεράστιες αντοχές και κατάφερνε να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε, είναι το μεγαλύτερο θύμα από την πανδημία και εδώ πλέον καλούμαστε μπροστά στις νέες υποχρεώσεις και στα νέα καθήκοντα που έχουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό και κυρίως βέβαια οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση η δική μας, να δούμε με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πλήγμα που είναι πλήγμα στην οικονομία μας συνολικά, να μην επαναλαμβάνω τα πράγματα που όλοι ξέρουμε. Η συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία μας είναι τεράστια και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, δεδομένου ότι εκτίμησή μου και πολλών άλλων δυστυχώς είναι ότι ούτε το 21 θα είναι 19, ούτε το 22 θα είναι 19. Ας ελπίσουμε το 23 θα επανέλθουμε στην κανονικότητα αυτή που είχαμε παλαιότερα για να αρχίσει ξανά να αυξάνεται παγκοσμίως το τουριστικό ρεύμα και βεβαίως στην πατρίδα μας, για να φτάσουμε ξανά να έχουμε τις επιτυχίες που είχαμε. Δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Φοβάμαι ότι εκ του παρόντος εμείς εδώ δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε το Υπουργείο Τουρισμού ή το Υπουργείο Ανάπτυξης, τι μελέτες κάνετε, πώς προετοιμάζεστε και τι προβλέπετε για το 2021-2022-2023, τι μέτρα θα λάβετε, πώς θα αντιμετωπίσετε τότε ο τουρισμός. Πολύ δύσκολα θα επανέλθει γρήγορα στην κανονικότητά του. Είμαι απολύτως βέβαιο. Είμαι βέβαιος απολύτως ότι θα σας πούμε δεν κάνουμε τίποτα. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Φοβάμαι, κύριε Καραχρήστο, ότι και με την έκθεση Πισαρίδη και τις κατευθύνσεις που δίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια υποψία από τη μεριά μας τουλάχιστον ότι πάει να αξιωθεί ο τουρισμός. Δηλαδή, αυτή η διάχυση της πραγματικότητας ότι ο τουρισμός ήταν μόνο καλλιέργεια, δυστυχώς τους πήγε στην άλλη μεριά. Βεβαίως, ο τουρισμός ήταν μόνο καλλιέργεια διότι δεν είχαμε φροντίσει να αναπτύξουμε άλλους κλάδους ή διότι οι άλλοι κλάδοι που είχαν αναπτυχθεί παλαιότερα, όπως για παράδειγμα η βιομηχανία, εγκατέλειψαν την πατρίδα μας και βρέθηκαν αλλού. Δείτε πόσες βιομηχανίες έχουμε σε άλλα μέρη του πλανήτη εκτός της χώρας. Άρα, ο τουρισμός δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί. Η έκθεση Πισαρίδη, τουλάχιστον το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, δεν περιέχει καμία σοβαρή αναφορά. Απέναντίας γίνονται αναφορές στην ανάγκη να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Βεβαίως, για να είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε στο διεθνές εμπόριο, απαιτείται να έχουμε μεγάλες, ισχυρές επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στον τουρισμό. Στον τουρισμό, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κορυφαίος. Η περιοχή μας παρέχει πλεονεκτήματα, έχει πλεονεκτήματα που δεν τα κανένας άλλος τόπος. Ο πολιτισμός, η ιστορία, όλα αυτά δεν μπορούν να μεγεθυνθούν με διπλασιασμό και τριπλασιασμό και συγκέντρωση επιχειρήσεων που πρέπει να γίνει σε άλλους κλάδους όπως προβλέπει η έκθεση του Πισαρίδη. Όμως, επαναλαμβάνω, το Υπουργείο Τουρισμού στην πρώτη φάση δεν συμμετείχε στην κατάρτιση της μεσοπρόθεσμης έκθεσης. Ήρθε εκ των υστέρων να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Είδα ένα άρθρο του
Θεοχάρη στα νέα την προπερασμένη εβδομάδα που αναφερόταν στο θέμα, δεν νομίζω ότι αυτές είναι οι ανάγκες που έχουμε σήμερα. Πρέπει να υπάρχουν σοβαρές παρεμβάσεις έτσι ώστε από τα 72 δις κάποιο σοβαρό ποσό, και το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα ανάκαμψης που θα έρθει από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποια χρήματα να πάνε στον τουρισμό, στις υποδομές του, γιατί κάτι που έχουμε και μας παράγει πλούτο δεν το καταλήγουμε για να αναζητήσουμε κάτι άλλο που δεν ξέρουμε αν θα μας παράξει πλούτο, πότε θα τον παράξει και πόση επιτυχία θα έχει. Να την ξανακάνουμε μια εκπομπή λεπτομερή σε σχέση με τον τουρισμό. Θα θέλαμε ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί είναι και ο χρόνος περιορισμένος, σε σχέση με τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Ο κόσμος του τουρισμού μπαίνει μπροστά σε μια καθήκοντα. Οφείλουμε να αναζητήσουμε τι είναι αυτό που θα χρειαστεί ο τουρίστας το 2021 και 2022. Απαιτείται ευελιξία. Απαιτείται να αντιληφθούμε ότι τα χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη πάνε για την πράσινη ανάπτυξη, πάνε για την ψηφιοποίηση, και να κουμπώσουμε το τουριστικό μας προϊόν πάνω σε αυτά, έτσι ώστε να μην πάει χαμένη αυτή η μεγάλη ευκαιρία και να καταφέρουμε ο τουρισμός μας ξανά να φέρει χρήματα στην πατρίδα μας, να γίνει όπως το 19 και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν. Κύριε Κυριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω θα την επαναλάβουμε με πιο πολύ χρόνο όσο άλλη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε να συνδεθούμε με τομεάρχη του τουρισμού και βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του ΤΥΡΧΑ, την κυρία Νοτοπούλου Κατερίνα. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Έχουμε κοντά μας την τομεάρχη τουρισμού και βουλευτή Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Νοτοπούλου Κατερίνα. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Δεν ακούγεσαι, Κατερίνα. Σε δύο μέρες, τώρα ακούγεσαι, σε δύο μέρες έχουμε την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Και θα θέλαμε τις απόψεις σας σε σχέση με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και την κατάσταση του τουρισμού στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, κύριε Χαρακρίστου, ειδικά μετά τα τελευταία στοιχεία που δίνει και η Ελστάτ, αλλά και οι μελέτες των επιμελητηρίων και των φορέων της ξενοδοχείας και της φιλοξενίας, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο για να ανησυχούμε βαθύτατα. Οι προκλήσεις ήταν και είναι πάρα πολλές για τον ελληνικό τουρισμό, με τη μετάβαση στη νέα εποχή, είτε με τις αλλαγές στις συνήθειες, είτε με την κλιματική αλλαγή. Ήρθε όμως η πανδημία να ταράξει το οικοδόμημα της οικονομίας μας, η θέμελα. Και την πληρώνει την κρίση δυστυχώς πρώτος από όλους ο ελληνικός τουρισμός, τόσο ως τουριστικό προϊόν, αλλά και οι άνθρωποι του, οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι. Σήμερα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη στο τούτη την ίστατη πλέον ώρα να δοθεί ένα γενναίο πακέτο μέτρων στήριξης της πραγματικής οικονομίας των επιχειρηματιών και των εργαζόμενων, προκειμένου να έχουμε τουριστικές επιχειρήσεις και να μπορέσουμε μαζί τους να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Η κατάσταση είναι δραματική. Το είδαμε με τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό, όπου πήγαμε. Όλο το καλοκαίρι ξέρετε ότι δεν μείναμε απαθείς ή αμέτωχοι. Μιλήσαμε με κάθε άνθρωπο του τουρισμού στα ελληνικά νησιά και όχι μόνο. Και αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν η απόγνωσή τους. Και δυστυχώς μετά την ΔΕΘ, όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για την επίλυση της κρίσης, τώρα πια ο μόνος δρόμος που μένει είναι να αγωνιστούμε όλοι μαζί και για το νέο μοντέλο του τουρισμού, αλλά για να επιβιώσουμε στο σήμερα. Μάλιστα. Ξέρω ότι αυτή την περίοδο, να μην ξεχνάμε, απλώς το είπα και στον κύριο Τζίκο, αλλά και στον κύριο Νικητιάδη πριν, ότι έχουμε το χειμερινό προορισμό. Είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις ότι αν δεν ασχοληθούμε και με το χειμερινό προορισμό, που λίγο τον έχουμε παρατημένο, τα είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, είναι ότι θα εγκαταληφθούν περιοχές και θα έρθουν στα αστικά κέντρα και θα δημιουργηθούν για άλλη μια φορά προβλήματα στις περιοχές αυτές. Οπότε πρέπει να ανατρέξουμε το επόμενο διάστημα για τους χειμερινούς προορισμούς αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο που έχουμε μπροστά μας.
δεν σας κρύβω, κύριε Καρακρίστο, και γι' αυτό γελάω. Χθες ακούγοντας πως θα κάνει διάγγελμα ο Πρωθυπουργός, περίμενα να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα εσωτερικού χειμερινού τουρισμού, μιας και το θερινή σεζόν ήταν τόσο πετυχημένο. Προφανώς το λέω ειρωνικά, διότι αυτό που παρακολουθήσαμε χθες είναι το δίλημα, ένα ψευτοδίλημα ή αυτοσυγκράτηση και ανάληψη ατομικής ευθύνης ή νέο lockdown. Δείχνει το που πηγαίνουμε. Όχι μόνο λοιπόν δεν πηγαίνουμε σε στήριξη χειμερινών προορισμών, αλλά είμαστε στον αυτόματο πιλότο ως χώρα. Δυστυχώς, έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς λόγους, ακόμα περισσότερους μάλλον να ανησυχούμε, διότι η χώρα έχει τα χέρια της λιμένα. Και ως προς το κομμάτι του χειμερινού τουρισμού, να σας θυμίσω ότι η Έλενα Κουντουρά, ως Υπουργός Τουρισμού, είχε περάσει το πρώτο νόμο πλαίσιο για το θεματικό τουρισμό. Και ακόμα και σήμερα δεν έχουν βγει απαραίτητες και υπουργικές αποφάσεις για να εξειδικευτεί. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο στήριξης των χειμερινών προορισμών σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο εσωτερικού τουρισμού, σε μία σειρά λοιπόν από πτυχές που πραγματικά θα έδιναν ανάσα στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Κινδυνεύουμε λοιπόν να εγκαταλειφθούν όλες αυτές οι περιοχές και φυσικά νέοι άνθρωποι, σπουδασμένοι άνθρωποι, να είναι με εμπειρία στο κομμάτι του τουρισμού και μάλιστα των νέων νομών και να μείνουν άνθρωποι και η χώρα μας να χάσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, εάν και διαβάζοντας και την επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, πρέπει να αρχίζουμε να ξανασκεφτόμαστε έναν άλλο τρόπο διαμοχών. Δηλαδή πρέπει να πάμε στο ποιοτικότερο τουρισμό, πρέπει να ανοίξουμε το θεματικό τουρισμό, πρέπει να κάνουμε στροφή αν δεν θέλουμε να δημιουργηθούν ξανά προβλήματα, δηλαδή πρέπει με το COVID-19 πρέπει κάπου να βάλουμε, να μπούμε στη συζήτηση όλα αυτά τα προβλήματα και καταστάσεις από την αρχή για τον τουρισμό. Τι θέσεις έχετε εσείς πάνω σε αυτά? Ξέρω ότι και εσείς προσωπικά έχετε δώσει το μεγάλο κομμάτι του εαυτού και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μιλώντας ξανά και ξανά για το κομμάτι του θεματικού ενεργητικού τουρισμού, γιατί πράγματι αυτός είναι ο δρόμος, αυτός είναι το μέλλον, αλλά και το παρόν. Οι προκλήσεις αυτές προϋπήρχαν της πανδημίας, αυτό που λέτε η αλλαγή των ταξιδιωτικών συνηθιών, και έχει να κάνει με τη νέα γενιά, με τους millennials, με άλλες εποχές και ψυχολογικά, αλλά και με την ψηφιακή εποχή, με τον τρόπο που προτιμά κάποιος να κλείσει τις διακοπές του ή που προτιμούσε μάλλον, προτιμούσε πια να το κάνει μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες και όχι από τουριστικά πρακτορία. Θυμίζω για παράδειγμα και την κατάρρευση της Thomas Cook, πολύ πρόσφατη και οδυνηρή εμπειρία για τη χώρα μας. Σήμερα λοιπόν η πανδημία ήρθε και μας έδωσε σκληρά διδάγματα. Το θέμα είναι ποιος θα παίρνει αυτά τα διδάγματα και πώς σήμερα, έγκαιρα και αποφασιστικά, σχεδιάζουμε μια σοβαρή πολιτική που ανέγινε στις μορφές του. Πώς συνδέουμε λοιπόν τον τουρισμό, την υπηρεσία, με την εμπειρία, με τον πρωτογενή τομέα, πώς αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα και πώς ό,τι έρχεται από τον τουρισμό μένει στις τοπικές οικονομίες και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη διασύνδεση του πρωτογενής τομέα. Μάλιστα, χθες άκουγα, μιλώντας με επιχειρηματίες του κλάδου του τουρισμού, πολύ ωραίες και φρέσκες ιδέες, είτε για πιο εξειδικευμένες μορφές αγροτουρισμού. Τις προάλλες μιλώντας με φίλους και εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού σε μικρότερα νησιά, πως ήδη το κάνουν πράξη και φέτος πέτυχαν αυτές οι νέες παροχές στον χώρο του τουρισμού, αυτές που παρήχαν εμπειρία, γιατί ήταν πιο ασφαλείς. Και κάποιος προτιμά να ακολουθήσει και να επιλέξει ασφαλείς προορισμούς και ασφαλείς εμπειρίες. Ωραία. Βέβαια δεν απομειώνει και σας αφήνει να περάσετε στο επόμενο θέμα, την υποχρέωση της πολιτείας να φτιάξει υποδομές και υποδομές υγείας σε αυτή την περίοδο. Αν δεν έχουμε αυτά, δεν έχουμε τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μία εκπομπή, να κάνουμε μία ολοκληρωμένη συζήτηση σε σχέση με τον τουρισμό. Θα θέλατε να δώσετε ένα μήνυμα σε σχέση με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και για το 2021 σαν ΣΥΡΙΖΑ? Η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού έρχεται στην πιο κρίσιμη περίοδο. Ποτέ ξανά και ο ελληνικός τουρισμός και ο τουρισμός παγκοσμίως στις τελευταίες δεκαετίες
δεν είχε πληγεί τόσο, δεν είχε δεχτεί τόσο ισχυρό χτύπημα. Είναι η ώρα λοιπόν που πρέπει οι κυβερνήσεις, η πολιτεία αλλά και οι φορείς του τουρισμού να προβούμε σε μια νέα κοινωνική συμφωνία για την επόμενη μέρα. Εάν αυτό δεν συμβεί σήμερα, τότε ο τουρισμός δεν έχει μέλλον και σίγουρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με στο αυτό θα πρέπει να αναζητήσουν νέες μορφές. Πρέπει να σώσουμε τον τουρισμό και στη χώρα μας και διεθνώς. Και αυτό περνάμε όσο μέσα από μια νέα κοινωνική συμφωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζουμε ήταν λίγο σήμερα πολύ λίγος ο χρόνος που είχαμε να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Της περιφέρειας της Αττικής. Έχουμε κοντά μας τον εντεταλμένο τουρισμού της περιφέρειας της Αττικής, τον κύριο Θοδωρή Κουτζογιαννόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας εν ώψη της ημέρας του Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού. Θα θέλαμε ένα μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε σε σχέση με την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού και τι κάνουμε σαν Αττική. Δεν ξέρω, με ακούτε. Δεν σας ακούω. Τώρα σας ακούω. Που λένε και την
σχέση με άλλες χρονιές. Μάλιστα. Έχουμε για το 2021, έχουμε προγραμματίσει πώς βλέπετε τα πράγματα, καλύτερα θα είναι, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός από την περιφέρεια Αττικής.
συνόψη της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού να μας πείτε δύο πράγματα. Ωραία. Τι έγινε όλη αυτή την περίοδο, τι προγραμματίζουμε. Ωραία. Η φετινή τουριστική σεζόν ήταν αναμφίβολα η δυσκολότερη όλων σε πανελλαδικό επίπεδο. Στην περιοχή μας και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, όπου ευτυχώς ο τουρισμός δεν είναι ο μοναδικός οικονομικός βραχίωνας στον οποίο βασίζεται το επιχειρήν και η ανάπτυξη του τόπου, οι προκλήσεις ήταν πολυεπίπεδες. Το προγραμματισμένο άνοιγμα των συνόρων και το ξαφνικό κλείσιμο αυτών των Ιούνιων ανέτρεψε όλα τα δεδομένα και τον αρχικό μας προγραμματισμό. Ακόμα και τα πιο ευείωνα σενάρια δεν απέδωσαν, ειδικότερα στο νησί της Τάσου, όπου ο προγραμματισμός των επαγγελματιών ανατράπηκε εξ ολοκλήρου με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλές πληρότητες. Ενθαρρυντικό όμως ήταν το γεγονός ότι και φέτος επισκέφτηκαν το νησί πολλοί Έλληνες, αρκετοί εκ των οποίων έκαναν χρήση των προγραμμάτων του κοινωνικού τουρισμού. Μάλιστα το νησί της Τάσου ήταν στην πρώτη τριάδα, δηλαδή τρίτο σε θέση, στα βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού, που δείχνει ότι οι Έλληνες στήριξαν την περιοχή. Ο προορισμός που έκανε τη διαφορά όμως και έφερε χαμόγελες αισιοδοξίες στους επαγγελματίες ήταν το νησί της Σαμοθράκης, το οποίο έδειξε φέτος τη δυναμική του. Η Σαμοθράκη ουσιαστικά προσφέρει αυτό που αναζητά ο σύγχρονος τουρίστας, δηλαδή την απομόνωση, ας πούμε, και όχι τον συνοστισμό. Και συμπυκνώνει το νέο αφήγημα του τουρισμού, που είναι η αυθεντικότητα, η βιωσιμότητα και η δημιουργία εμπειρίας. Όσοι πιστέψαμε στο νησί, δικαιωνόμαστε φέτος και ως περιφέρεια, με επικεφαλής τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Χρήστο Μέτσιο, προχωράμε με στόχο την ανάπτυξη τόσο των οικοδομών, όσο και την θεμελίωση της στρατηγικής μας για την επόμενη μέρα. Διότι η επόμενη μέρα θα έρθει και θέλουμε να μας βρει έτοιμους. Μάλιστα. Κουβεντιάζαμε και στην αρχή της σεζόν και μας είχατε πει ότι αυτά που όντως προγραμματίζονται και γίνονται τα είχατε σκεφτεί και προγραμματίζατε ότι πρέπει να γίνει μια άλλες μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή. Δεν ξέρω, τα καταφέραμε την περίοδο αυτή. Τα καταφέραμε γιατί ουσιαστικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης διαθέτει μια ποικιλομορφία και συμπυκνώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να δώσουν στον τουρίστα την εμπειρία την οποία ψάχνει. Δηλαδή να έχει την απομόνωσή του, την γαστρονομία του, τον εναλλακτικό τουρισμό. Η περιφέρειά μας ποτέ δεν είχε συγκεντρωτικό τουρισμό, δηλαδή να υπάρχει συνοστισμός. Και επειδή έχει μια μεγάλη παράκτια ζώνη η οποία εκτείνεται σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων, προσφέρει αυτή την απομόνωση που χρειάζεται ο σύγχρονος τουρίστας. Δουλεύουμε πάνω στις υποδομές μας, δουλεύουμε πάνω στο υγειονομικό σύστημα. Ευτυχώς όλοι οι επαγγελματίες συμμορφώθηκαν με βάση τις κατευθύνσεις και τα πρωτόκολλα που έδωσε το Υπουργείο Υγείας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κρούσματα και κάποια μεμονωμένα κρούσματα τα οποία εντοπίστηκαν, απομονώθηκαν κατευθείαν με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει ο πληθυσμός και να θεωρούμαστε πια ότι είμαστε μια υγειονομικά ασφαλής περιοχή, γιατί πιστεύω ότι για το μέλλον και η υγειονομική ασφάλεια από μόνη της αποτελεί ένα τουριστικό προϊόν. Οπότε εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η περιφέρειά μας από την πρώτη στιγμή, πέρα από την εκπαίδευση που έκανε το Υπουργείο πάνω στα υγειονομικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, έκανε και μια έξτρα εκπαίδευση στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουριστικό κλάδο, τόσο στις ξενοδοχειακές μονάδες, όσο και στα καταλήμματα, αλλά και στην εστίαση, με αποτέλεσμα να θεωρούμαστε πια μια υγειονομικά ασφαλής περιοχή. Μάλιστα. Έχετε κάνει ένα σχεδιασμό σε σχέση με τους χειμερινούς προορισμούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και για το 2021. Σίγουρα έχουμε κάνει σχεδιασμό, στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι ευέλικτος και προσαρμόζεται κάθε φορά με βάση τα καινούργια δεδομένα, γιατί αν δεν έχουμε κάποια υγειονομική διασφάλιση και αν ουσιαστικά δεν αποκατασταθεί όλη αυτή η κατάσταση υγειονομικά, σίγουρα θα δούμε καινούργια πράγματα στον τουρισμό και κάποια νέα δεδομένα, στα οποία προσαρμοζόμαστε μέρα με τη μέρα, θα λέγαμε.
Μάλιστα. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα σε σχέση με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στους επαγγελματίες της περιοχής σας αλλά και σε όλη την Ελλάδα? Καταρχήν να τους ευχαριστήσουμε για όλη την δύναμη που έδειξαν αυτό το διάστημα, που οι άνθρωποι ουσιαστικά σήκωσαν ένα μεγάλο βάρος της όλης κατάστασης. Είμαστε δίπλα, τους στηρίζουμε, εξετάζουμε και κάποια μέτρα έξτρα στήριξης στους ανθρώπους οι οποίοι ευλήγησαν. Είμαστε δίπλα τους και μαζί σχεδιάζουμε το μέλλον. Κύριε Τσόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σήμερα. Εμείς είμαστε πάντα κοντά σας, το ξέρετε. Θα κάνουμε και μια πιο λεπτομερή εκπομπή κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας το θεματικό αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Νίκτα Νικόλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά σας ακούμε. Το θέμα δεν γίνεται επιστροφή. Δεν έχει επιστροφή, τώρα μια χαρά. Το κλείσατε και δεν έχει επιστροφή. Καλησπέρα από την Αθήνα. Τι κάνετε στο Βόρειο Αιγαίο, τι έχετε να μας πείτε σε σχέση με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού? Υπάρχει πρόβλημα. Σας ακούμε καλά, σας ακούμε κανονικά. Σας ακούμε τώρα. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, χαιρετώ του άπαντες που είμαστε πάλι και φυσικά σας ευχαριστώ και σας που μας δίνετε η ευκαιρία να μιλήσουμε για το Βόρειο Αιγαίο, να μιλήσουμε για το τουρισμό μας. Είναι γνωστό σε όλους ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Και μάλιστα ιδιαίτερες εννοώ για μας και τα νησιά μας. Δεδομένων των συνθήκων και του κορονοϊού, αλλά εμείς έχουμε και το μεταναστευτικό, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι δυσκολότερα. Κάναμε προσπάθειες. Απευθυνθήκαμε στον εσωτερικό τουρισμό, απευθυνθήκαμε στους συνέλληνες. Πιστεύω ότι υπήρξε μια ανταπόκριση. Πήγαμε τηρουμένων των αναλογιών καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Σχεδιάζουμε το μέλλον και προσπαθούμε το καλύτερο. Πρέπει να πω ότι η πολιτεία πρέπει να παίξει τον ιδιαίτερο ρόλο της στα στήριξη τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους υπαλλήλους για να μπορούμε να έχουμε τουρισμό τα επόμενα έτη. Η φιλοσοφία μας στο Βόρειο Αιγαίο είναι να έχουμε τουρισμό τεσσάρων εποχών, να έρχεται ο κόσμος να μάθει από εμάς και εμείς να μάθουμε από εκείνον. Είναι γνωστό ότι τα νησιά μας είναι διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας και γεωγραφικού τοπίου, αλλά όλα μαζί είναι ένα, έχουμε τον πολιτισμό μας ενώνει, έχουμε την ιστορία μας και γενικώς τα σχετικά και τα πολιτιστικά μας μνημεία. Κάθε νησί, λοιπόν, ξεκινώ από τη Μυτιλίνη, έχει τον πολιτισμό μου, έχει τους συγγραφείς και το απολυθωμένο δάσος, τα αρχοντικά του και φυσικά η γαστρονομία του, όπως ξέρετε το λάδι του, τα ψή και λοιπά, τα παιδιά. Ηχείως έχει τη μαστίγα, έχει τα σπεριδευτή, έχει τον πολιτισμό της, έχει τα μνημεία της από Σαρτινά μνημεία, έχει τον Όμηρο, έχει το τοπίο του κάμπου, το οποίο είναι χαρακτηρίζεται ως μνημείο παγκόσμιας οικονομίας της UNESCO. Η Σάμος επίσης έχει τον πολιτισμό της Πυθαγόρας, Αριστοτέλης Πέρας, Αρίσταχος, αλλά κυριότατα έχει την πίση της, πάρα πολύ ιδιαίτερη, τα μονοπάτια της, η εργασία της, η γαστρονομία της και ακόμα πολύ καλό τρόπο φιλοξενίας. Έχουμε τη Λίμνο, η οποία έχει επίσης ιδιαιτερότητες και μάλιστα είναι από τα νησιά τα οποία ξεχώρισαν φέτος. Ένα νησί λένε οι περισσότεροι, γιατί ήταν μια περίοδος η οποία σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, οποία εκτιμούμε καλύτερα. Έχει λοιπόν τα μνημεία της, όπως έχει ακόμα και το έχουμε πει, την Ευρωπαϊκή Σαχάρα. Έχουμε δηλαδή εκεί αμοθήνες, έχουμε ΕΡΙ. Έχουμε επίσης την γαστρονομία, έχουμε το Λιέο, το Ιέρο, το Κέρας, έχουμε το πολιτισμό, προφανώς έχουμε τα καβίλια, λοιπόν, τα οποία θα κοιτάξουμε να
έχουμε εκδηλώσεις και να δούμε πώς θα συνεργαστούμε και με τους ομόρες περιφέρειες όπως είναι της Ανατολικής Μακεδονίας για να προτείνουμε τώρα και στο φίλο μου τον Θανάση. Πιστεύω ότι όλα αυτά κάνουν το Βόρειο Αιγαίο να είναι ένας ιδιαίτερος προορισμός και απευθυνόμαστε σε κάθε γούστο και σε κάθε ποιότητα ανθρώπου. Εμείς θέλουμε το μαζικό τουρισμό έντιμη μέτρο, αλλά κυριότερα απευθυνόμαστε και στον εξειδικευμένο τουρισμό, τον τουρισμό ο οποίος έχει να κάνει τον αθλητισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, έχει να κάνει επίσης να θέλουμε τον τουρίστα ο οποίος έχει πράσινη αντίληψη, έχουμε τα περιβάλλοντα μας, έχουμε τον τρόπο που θα λειτουργήσει και θα σεβαστεί το περιβάλλον, θα μας γνωρίσει και θα το γνωρίσουμε κι εμείς. Αυτή την φιλοσοφία μας την έχουμε επιδείξει και κυριότερα την έχουμε διαφημίσει στη Βόρεια Ελλάδα όταν τον Μάιο, τέλη Μαΐου περίπου, στην Περιφερειάρχη, την κύριο Μουντζούρη, πήγαμε στην παραλαμβάνω στη Βόρεια Ελλάδα από τη Μακεδονία μέχρι και την Ξάν Κομοτινή και Αλεξανδρούπολη και διαφημίσαμε και μιλήσαμε για τυχείο. Ευχαριστούμε τους συνέλληνες γιατί πράγματι μας άκουσαν, μας είδαν, μας γνώρισαν και δέχτηκαν ότι πράγματι αξίζει ακόμα να συνεχιστούμε. Πιστεύω ότι δεδομένες της συγκυρίας μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ελπίζουμε και παλεύουμε. Δεν είμαστε απαγοητευμένοι, ούτε θέλουμε να απαγοητεύσουμε κανένα. Θέλουμε απλώς στήριξη γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές και δύσκολες συνθήκες και εκτιμώ δυσκολότερες δυστυχώς από την υπόλοιπη Ελλάδα. Να μην ξαναναφέρω τους λόγους που είμαστε στη χειρότερη κατάσταση από πλευράς οικονομίας, διότι έχουν υποθεί πολλές φορές να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, αλλά και όσοι έχουν λάβει μέρος σε όλες τις περιοχές, τα περιφερειακά συμβόλαια του Δημού, αλλά και την ΕΠΕ. Συνεπώς, στόχος μας είναι, έχοντας απευθυνθεί στην πολιτεία, έχοντας απευθυνθεί στους πολίτες, στους επαγγελματίες, να αναδείξουμε το τουριστικό προϊόν. Εμείς πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολύ τουριστικούς πόρους. Προσπαθούμε να αναδείξουμε σε τουριστικό προϊόν. Έχουμε προσλάβει σύμβουλους του τουρισμού, οι οποίοι είναι, ξέρετε, στις δουλειές τους επαγγελματίες, από τους οποίους προσδοκούμε να μας δώσουν καινοτόμες ιδέες, έχουν όρεξη για δουλειά, ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Για μας ο τουρισμός προϋποθέτει συνεργασία. Η συνεργασία που σημαίνει συνεργασία πολιτείας, δήμων, φορέων, επαγγελματιών και κόσμων. Πιστεύουμε ότι μόνο με αυτή τη συνεργασία μπορεί να ανέβει ο τουρισμός. Πιστεύουμε ότι μόνο έτσι μπορούμε να πάμε καλύτερα. Ο τουρισμός είναι παιδεία, είναι κουλτούρα, είναι ανταλλαγή απόψεων, είναι ανάπτυξη του ανθρώπου και περισσότερο ανεβάζει τον άνθρωπο να γίνει το ίδιο καλύτερος άνθρωπος και να έχουμε έτσι μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εκτιμούμε ότι θα πάμε καλύτερα, πιστεύουμε στους συνεργάτες μας, πιστεύουμε στην υπηρεσία τουρισμού, υπάρχει μια ομόνοια, κοινή στόχη και έχοντας πιστεύω και ακόμα τη σχέση των υπολείπων αντιπεριφερειακών των περιφερειών και ενδεχόμενα και αντιλημάνων του τουρισμού, πιστεύω ότι θα υπάρξει μια καλύτερη πορεία στον τουρισμό για το Βόρειο Αιγαίο. Και ελπίζω και παρακαλώ και για την πατρίδα μας. Γιατί για μας είναι πυλώνας ανάπτυξη του τουρισμού, θέλουμε να αναπτυχθούμε, το πιστεύουμε και θέλουμε δυστυχώς γιατί είμαστε σε πολύ χαμηλή θέση να ξεκολλήσουμε από εκεί να πάμε να κάνουμε ένα βήμα περισσότερο για το καλό της οικονομίας, για το καλό της κοινωνίας, αλλά κυριότερα εκεί πέρα απεξάνω και για εθνικούς λόγους. Όταν αναπτυχθεί και να πείσετε ο τουρισμός, μένουν οι άνθρωποι, αλλά μην ξεχνάμε όλοι και απευθύνουμε σε όλο το πάνελ ότι εμείς απέχουμε ελάχιστα από την Τουρκία. Λοιπόν, αν μην ξεχνάμε τα τελευταία γεγονότα με τον Σουλτάνο, τον Ερντογάν, τη συντεχνική που έχει, τον τρόπο που λειτουργεί και σκέφτεται τα νησιά μας, ακόμα και το ζήτημα της αποστατικοποίησης. Λοιπόν, θέλουμε να καταλάβετε ότι είναι εθνικός στόχος και εθνικός λόγος να στηριχθεί το Βόρειο Αιγαίο από όλους. Για να υπάρχουν άνθρωποι εδώ, για να μπορούμε να στηρίξουμε τους νέους και να παρέψουμε για την εθνική ανεξαρτησία και κυριότατα και το πιο βασικό να ξέρουν και οι Ευρωπαίοι
πράσινο της Ευρώπης, οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι μιλάμε σε μομπίλες. Λοιπόν, τα είπα όλα αυτά γιατί δυστυχώς να το ξέρετε αυτό, ότι έρχονται άνθρωποι από τη Βόρεια Ελλάδα και μαθαίνει μας πάνε από κάποιους συμπεριφέρους ακόμα από την Καστοριά και από πότε στις προηγούμενες μέρες. Τι θα γίνει, τι λες, τι θα γίνει πόλεμος, τότε γινόταν. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ένα κόλλημα που μας εντολισμού. Θέλουμε τη βοήθεια όλων, γιατί εδώ, παραλαμβάνω, μιλάμε για τις μομπίλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω δεν πρόλαβα να κάνω κάποια ερώτηση. Τα είπατε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκτα από το Βόρειο Αιγαίο για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε σε μια άλλη εκπομπή πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ. Είστε πολύ καλό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλησπερίζουμε τα Δωδεκάνησα και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που συμμετέχετε στην εκπομπή μας. Δες το μικρόφωνο λίγο. Ωραία, τώρα σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την Ηλιούλη στη Ρόδο. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα τουρισμού με ό,τι προβλήματα έχουν προκύψει για το 2020. Θέλετε να μας πείτε από τα Δωδεκάνησα τι έγινε όλη αυτή την περίοδο για το 2020. Καταρχήν χαιρετίζω την μεθαυριανή ημέρα της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Ναι, έχουμε φέτος ήταν μια πρωτοφανής χρονιά. Θα μπορούσα να πω ότι τρέξαμε μια χρονιά η οποία έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, τόσο υγειονομικού ενδιαφέροντος και όσο φυσικά και μέσα σε ένα κλίμα έντασης με τα εθνικά μας προβλήματα να βρίσκονται στο πικ του ενδιαφέροντος για μας που είμαστε Ακρίτες. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με μια τάση απαισιοδοξίας, με ένα κλίμα στο οποίο μας έλεγε ότι δεν θα πήγαινε καθόλου καλά η σεζόν. Τον Ιούνιο δεν ξέραμε ποιες χώρες θα ήταν ανοιχτές, από πού θα μας ερχόντουσαν πελάτες, τουρίστες, επισκέπτες. Και όμως από την 1η Ιουλίου και σταδιακά άνοιξαν σχεδόν όλες οι αγορές. Για μας τα αποτελέσματα που έφερε η Δωδεκάνησος αλλά και όλη η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μας άφησαν αρκετά ικανοποιημένους σε σχέση φυσικά με αυτό το οποίο προβλέπαμε από τον Απρίλιο έως και τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Οι αφήξεις στην όλη την περιφέρεια έχουν ξεπεράσει τις 850.000 και πιστεύω ότι κλείνοντας τη σεζόν 31 Οκτωβρίου ή τέλος πάντων αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Ειδικά για το Ρόδο και την ΚΟ που έχω άμεσα τα στοιχεία μπροστά μου, μόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου είχαμε 120.000 αφήξεις και περίπου 45.000 αφήξεις στις Κυκλάδες, ξένοι επισκέπτες. Η χρονιά, ναι, δεν ήταν καλή σε σχέση με πέρσι, αλλά όμως το ότι δούλεψε το 50% του εργατικού δυναμικού και ανοίξανε περισσότερο από το 70% των πεντάστερων ξενοδοχείων και άνοιξαν και περισσότερο κατά μέσο όρο σε όλη την περιφέρειά μας, περισσότερο από το 60% των ξενοδοχείων, ήταν μια τεράστια επιτυχία σε ένα υγιές πάντα περιβάλλον. Μάλιστα. Άλλη εκτίμηση είχαμε για το Δωδεκάνησα, μας τα λέτε λίγο πιο θετικά και αυτό είναι καλό. Ακούστε να δείτε, πρέπει να λέμε τα θετικά για να ψυχώνουμε τόσο τους εργαζόμενους και είναι θετικά, αλλά πρέπει να τονώνουμε και να τονίζουμε μάλλον η θετική πλευρά του νομίσματος, γιατί εάν πάρουμε την αρνητική πλευρά και τα πόσα προβλήματα υπάρχουν τόσο στο επίπεδο των επιχειρήσεων αλλά και τόσο των εργαζομένων, είναι τεράστια τα θέματα τα οποία έχουμε να ανοίξουμε, αλλά ανοίγουμε ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο λέει ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη ρευστότητας, υπάρχει ανεργία σε υψηλό επίπεδο. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η πλευρά του νομίσματος και σε αυτό το μέτωπο η περιφέρειά μας είναι μπροστά για να στηρίξουμε τόσο τους επιχειρηματίες αλλά να βοηθήσουμε και με τις παρεμβάσεις μας το εισόδημα των ανέργων ή των εργαζομένων οι οποίοι δεν είχαν σεζόν περισσότερο από 3 μήνες. Μάλιστα.
για την επόμενη σεζόν έχουμε κάποιο σχεδιασμό, έχουμε κάποια αλλαγή με αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τον COVID σε σχέση με τον προσανατολισμό μας για κάπως ένα διαφορετικό τουρισμό που πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα. Να σας πω κάτι. Διαφορετικός τουρισμός. Που δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, εννοείται. Αυτός είναι ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός ο οποίος πρέπει να γίνει, εννοείται. Εννοείται για να πούμε ότι πάμε να χτυπήσουμε άλλου είδους τουρισμό, ας πούμε θεματικό τουρισμό που άπτεται του αθλητικού τουρισμού, άπτεται του πολιτιστικού τουρισμού, του θρησκευτικού, του περιπατικού τουρισμού. Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά τα κομμάτια είμαι μάχημος, είμαι στο ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, βλέπετε να γίνεται ο κόσμος. Ωραία. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι για να γίνει τέτοιο σχεδιασμός φυσικά πρέπει να προέλθει από την περιφέρειά μας, αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο αφορά γενικότερα την πολιτική και τη στάση την οποία πρέπει να κρατήσει τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία σε επίπεδο και κεντρικής κυβέρνησης. Όμως ας πάρουμε το κομμάτι το οποίο αφορά τη δική μας την περιφέρεια. Η δική μας περιφέρεια πάντοτε με την ηγεσία του Γιώργου Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη μας, στα τελευταία 8 χρόνια, 7 χρόνια, πάντοτε δουλεύουμε στο κομμάτι του τουρισμού με σχέδιο. Δεν είναι τίποτα στη τύχη του. Δεν έχουμε αφήσει ποτέ τίποτα να πάει έτσι να πορευθεί σαν ένα καράβι μέσα στον κυματισμό, στον ελεύθερο κυματισμό και στον ελεύθερο αέρα. Ναι, υπάρχει σχεδιασμός για τον χρόνο. Έχουμε ήδη προκηρύξει ένα διαγωνισμό ο οποίος αφορά την προώθηση και την προβολή τόσο στα social media όσο και σε μια τεράστια βιβλιοθήκη φωτογραφιών και βίντεο, ο οποίος προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1.300.000 ευρώ. Ήδη είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με tour operator για να μπορέσουμε να δούμε τι χρειάζεται και τι χρειάζονται και εκείνοι από τη δική μας την πλευρά, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, πόσο μπορούμε να συμμετάσχουμε, να βοηθήσουμε στο όλο εγχείρημα του 2021. Δεν μιλάω για το 2020. Το 2020 είναι ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχουν προσπάθειες και για Νοέμβριο ακόμα. Δηλαδή θα παραταθεί η σεζόν και μέσα στο Νοέμβριο. Άρα λοιπόν για το 2020 όλα εξαρτώνται και από το δικό μας το σχεδιασμό, έτσι όπως τον έχουμε κάνει, αλλά όμως όλα είναι και σε συνάρτηση και για το πότε θα βγει το εμβόλιο το οποίο θα θωρακίσει τους επισκέπτες μας από ενδεχόμενα κρούσματα. Είναι η γενικότερη οικονομική κατάσταση που επικρατεί τόσο στη χώρα τη δική μας, αλλά κυρίως από τις χώρες αναχώρησης και μιλάω για την κεντρική Ευρώπη. Το οικονομικό πρόβλημα δεν το έχουμε μόνο εμείς στην Ελλάδα. Κορονοϊό δεν έχουμε μόνο εμείς στην Ελλάδα. Υπάρχει κυρίως στην κεντρική Ευρώπη. Και τα προβλήματα είναι σοβαρά. Όταν το εισόδημα της Γερμανίας κινδυνεύει να πέσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν περισσότερο από 15% φέτος, αυτό δεν νομίζω να πιστεύει κανένας ότι δεν θα αντικατοπτρίζεται και στην πραγματική οικονομία, στο εισόδημα των εργαζομένων του μεσαίου Γερμανού που θέλει και δυνάμει είναι επισκέπτης της Ελλάδας ή της δικιάς μας της περιφέρειας, πώς μάλλον και της δικής μας περιφέρειας. Όλα αυτά μας προβληματίζουν ιδιαίτερα και όταν την άνοιξη Απρίλιο-Μάιο φωνές από μεγάλους οργανισμούς, από ΟΣΑ και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέγανε ότι ο τουρισμός θα επανέλθει από το 2022 και μετά, εμείς οι περισσότεροι από εμάς τέλος πάντων δεν είχαμε καταλάβει ότι αυτή είναι και η πραγματικότητα. Και του χρόνου θα είναι μια δοκιμασία, όχι τόσο όσο η φετινή, αλλά θα είναι μια σοβαρή δοκιμασία επίσης. Μάλιστα. Ωραία. Πριν να μας πείτε ένα μήνυμα για το... Για μας, θα δώσω ένα μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Είναι αφιερωμένη στην εργασία και στο μέλλον του τουρισμού.
για μας παίζει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντική η συγκεκριμένη μέρα. Και ειδικά εκεί που είναι αφιερωμένη. Το 97% του εισοδήματος της περιφέρειας μας προέρχεται από τον τουρισμό. Το 97% των απασχολούμενων έχουν σχέση με τον τουρισμό. Άρα για μας, για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αλλά και για τα δωδεκάνησά μας ιδιαίτερως, είναι ιδιαίτερα συμβολική ημέρα και παίζει ιδιαίτερο σημαντικά ρόλο για μας. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα στους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στα δωδεκάνησα του τουρισμού? Η περιφέρεια μας είναι δίπλα στους εργαζόμενους και το ξέρουν. Είναι δίπλα στους επιχειρηματίες και το ξέρουν και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους. Αυτό που πρέπει να πούμε σε όλους όμως τους επαγγελματίες, και όσοι δεν έχουν άμεσα σχέση με τον τουρισμό, αλλά έχουν τουλάχιστον έμεση σχέση, ότι όταν είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Όλα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν να σας πω κάτι. Ό,τι θέλετε. Θέλω να σας πω κάτι για εσάς προσωπικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, που υπάρχει ο Γιώργος ο Καραχρήστου και κάνει αυτές τις εκπομπές, έστω και με τηλεδιάσκεψη, έστω και μέσω του διαδικτύου, γιατί δίνεται ένα βήμα στους ανθρώπους του τουρισμού να πούν την άποψή τους. Εύχομαι αυτοί που πρέπει να ακούσουν την άποψη τόσο των απομακρυσμένων δωδεκανήσεων ή της Μακεδονίας ή της Τράκης, να ακούν το τι συμβαίνει σε εμάς. Αυτό, είμαστε στο πλευρό σας, το ξέρετε πολύ καλά, και είμαστε και στο πλευρό, στο Καστελόριζο, που τραβάει αυτές τις μέρες λίγο περίεργα πράγματα. Αυτό είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Εμείς εδώ στην Ακριτική Δωδεκάνησο είμαστε φούπλου λόγες, συνέχεια. Συνέχεια. Και δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Τα θέματά μας δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Από τον τουρισμό ζούμε. Όμως η πατρίδα οφείλει να κατοχυρώσει την ελευθερία των Δωδεκανήσων, των ακριτικών νησιών, την ανεξαρτησία μας και να μην έχουμε προβλήματα εθνικού θέματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Θα σας δω και από κοντά, γιατί θα κατέβω κάτω στο Yachting Festival που γίνεται στη Ρόδο. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλησπερίζουμε και την Κρήτη. Είναι κοντά μας ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, εντεταλμένος περιφερειακού σύμβουλος στον τομέα τουρισμού. Καλησπέρα κύριε Κότσογλου. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Καραθρίστα και στους πολλούς ακροατές, τηλεθεατές, διαδικτυακούς, ακόλουθους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε. Χαιρόμαστε για άλλη μια φορά που κουβεντιάζουμε μαζί λόγω της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού και είναι χαρά να ακούσουμε πάντα τις θέσεις και τις απόψεις σας για την πανέμορφη Κρήτη και πώς πήγατε και πώς πηγαίνετε για το 2020. Για το 2020, πώς πηγαίνουμε για το 2020. Ναι, ναι. Μπορώ και να σας πω, μπορώ και να σας δείξω ό,τι θέλετε. Και τα δύο. Αν ανοίξετε το share θα μπορέσουμε να δούμε κάποια πράγματα. Το 2020 η Κρήτη, όπως όλη η Ελλάδα, ξεκίνησε ελαφρά παγωμένη τον Ιούλιο. Είχε απαιτήσει να ανοίξει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ως αεροδρόμιο leader. Δεν έγινε αυτό παράλληλα με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, παρότι το Ηράκλειο είναι το πρώτο σε αεροδρόμιο πτήσεων charter. Στη συνέχεια υπήρχαν δύο οπτικές, κύριε Χαραχρήστο, τις οποίες πρέπει να πούμε. Η μία οπτική είναι ότι άνοιξε μεγάλος αριθμός καταλυμάτων, πάνω από το 80%. Ο τζίρος μας μειώθηκε κατά 75% περίπου στο 25%, ενώ η απασχόληση περίπου στο 50%. Αυτό δημιούργησε ένα πλέγμα όπου θα έπρεπε το 50% της απασχόλησης να πληρωθεί από το 25% του ξενοδοχειακού τζίρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια πίεση στα ξενοδοχεία για να δουλέψουν και να κερδίσουν μεγαλύτερες πληρότητες. Ξεκινήσαμε από μια πληρότητα περίπου 22,5% στην αρχή του Ιουλίου,
Φτάσαμε 45% στα ανοιχτά καταλήματα στην αρχή του Αυγούστου. Φτάσαμε στο 70% στο τέλος του Αυγούστου. Και στη συνέχεια, ενώ ξεκινήσαμε ένα 40% την πληρότητα του Σεπτεμβρίου, ήρθε η καραντίνα από τη μεριά των Εγγλέζων για να ρίξει αρκετά τα νούμερα. Αυτή τη στιγμή ακολουθούμε περίπου το παράδειγμα που είπε η κυρία Νοτοπούλου, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για μια χρονιά η οποία θα καταλήξει στο 20-25%. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε λίγο το 1 εκατομμύριο σε επισκέπτες και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε περίπου τα 800-850 εκατομμύρια τζίρο. Αυτό είναι η δεύτερη πλευρά, δηλαδή παρότι αντιμετωπίσαμε μια χρονιά όπου υπήρχε μια μείωση πάνω από 70-75% στο τζίρο, προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε πληρότητες πάνω από το 60% στις καλές μέρες και συνεχίζουμε ακόμα με ένα μέσο έξοδο περίπου 600-700 ευρώ κάθε επισκέπτης μας, κύριε Καραχρήστο. Αυτό σημαίνει ότι 1.500 επισκέπτες σημαίνουν άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ στα έσοδα της Κρήτης. Δεν τα παρατάμε με τίποτα. Συνεχίζουμε να έχουμε με τους Γερμανούς, οι οποίοι στήριξαν από την αρχή, δημιουργώντας ένα ευνοϊκότερο καθεστώς για την Ανατολική Κρήτη. Συνεχίζουμε να έχουμε Γάλλους, συνεχίζουμε να έχουμε Δανούς, συνεχίζουμε να έχουμε Πολωνούς, Τσέχους, συνεχίζουμε να έχουμε κόσμο. Οι πληρότητες για το Σεπτέμβριο είναι ακόμα καλές. Έχουμε χάσει τον ένα βασικό κρίκο των Εγγλέζων. Θα συνεχίσουμε μέχρι και τον Οκτώβριο με χαμηλότερες πληρότητες. Παράλληλα κάνουμε και κινήσεις, έχουμε συμφωνήσει ήδη με την Κόντορ και άλλες εταιρείες να κάνουμε πτυτικό πρόγραμμα και τον Νοέμβριο με χαμηλά νούμερα, αλλά να πετύχουμε την επέκταση του τουριστικού πλάνου και να κάνουμε κάτι καλύτερο. Όλα αυτά, όπως τα ακούτε, ανάμεσα στη μιζέρια της μείωσης του 75% και μια κακή χρονιά, αλλά ανάμεσα και στο ότι δείξαμε τη δυναμική της Κρήτης και θα μαζέψουμε 1 εκατομμύριο κόσμο ακόμα και φέτος. Έχουμε βάλει λίγο στο νερό μας μια συζήτηση αλλαγής μοντέλου σιγά σιγά του τουρισμού που θα θέλαμε και στην Κρήτη. Θα έχουμε και μεγάλη συζήτηση, αλλά αν έχετε μια άποψη. Το έχουμε βάλει πολύ καιρό, κύριε Καραχρήστο, και συμβάλλετε και εσείς αυτό. Αλλά δεν πρέπει να είναι η αναγκαιότητα που θα προκύψει από ένα φαινόμενο Thomas Cook, από ένα φαινόμενο μεταναστευτικού, ακόμα και από ένα φαινόμενο κορονοϊού. Η υπερσυγκέντρωση στο μοντέλο ήλιος και θάλασσα στο βόρειο άξονα είναι μια χαρά, φέρνει τον κόσμο, δημιουργεί αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό, αλλά δεν φέρνει αειφορία. Αειφορία σημαίνει, όπως πολύ καλά το είπατε πριν, να εκμεταλλευτείς τον ορεινό σου όγκο, που είναι μνημεία της φύσης, ειδικά σε εμάς Ψιλορίτης, Γεωπάρκο Σιτίας, Αστερούσια, Φαράγγι της Αμαριάς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μνημεία της φύσης που είναι απαραίτητο, δίνουν αειφορία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που σας έλεγα, ότι ενώ αρκετοί άνθρωποι στην Ελαφώνησο μετά την πρώτη επίσκεψή τους δεν θέλουν να έρθουν, στο Φαράγγι της Αμαριάς θέλουν να αυξήσουν τις επαφές τους. Κατά συνέπεια, εάν δεν αλλάξει το μοντέλο να πάμε στον θεματικό τουρισμό, εάν ο βοράς δεν εξορροπηθεί με τον νότο, εάν δεν μπορέσουμε ο ορεινός όγκος να πάρει ένα κομμάτι, εάν εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο περιηγητικός, ο θρησκευτικός, ο προσκυνηματικός, ο γαστρονομικός, ο γαμήλιος, το γιότινγκ, είναι δυνατόν να έχουμε 1046 χιλιόμετρα ακτογραμμής και να μην έχουμε σταθμούς για να μπορέσει να γυρνάει κανείς γύρω-γύρω την Κρήτη και να μην χρειάζεται να συσσωρεύεται μέσα σε παραλίες όπου ο ξένος κρατάει ένα μισά λίτρο νερού και παίρνει άμμο από τον μπάλο για να έχει να πει ότι πήγε στον μπάλο. Δεν έχουμε αειφορία. Δεν έχουμε μέλλον. Ονειρευόμαστε μια Κρήτη όπου ο επισκέπτης θα έρχεται, θα τη λατρεύει για τη γαστρονομία της, για τη φύση της, για την κουλτούρα της, για τον πολιτισμό της, για το ανάρτηφό της, για την ικανότητά της να κάνει πράγματα και όχι να καταστρέφει ένα 15ήμερο και να φεύγει με την καλή έννοια. Και πολλές φορές να παραπονιέται γιατί τη βρήκε πολύ κράουντι, γιατί βρήκε πολύ κόσμο. Θέλουμε μια Κρήτη ισόρροπα ανεπτυγμένη για όλα τα γούστα, για όλο τον χρόνο, για όλους τους επισκέπτες. Ας κρατήσουμε το μοντέλο.
παράλληλο ήλιος και θάλασσα, αν αυτό έδωσε το έναυσμα και φέρει τον κόσμο, αλλά μην ξεχνάμε να έλα, είναι καταστροφή να μένουμε κολλημένοι σε μονοδιάστατες μορφές τουρισμού για την ίδια την Κρήτη και για τους ίδιους τους επισκέπτες. Μάλιστα. Έχουμε κάνει κάποιο σχεδιασμό για την υπόλοιπη σεζόν αλλά και για το 2021, εκτός του διαγωνισμού που μας είπατε. Βέβαια. Έχουμε, ναι, εκτός από την επέκταση εννοείται με τον Κόνδωρα. Με την... Ναι. Βέβαια, παράγουμε μία μελέτη σε συνεργασία με τη Χόποντ, μια εταιρεία μελετών, η οποία αποδεικνύει ότι η Κρήτη είναι ένας προορισμός που έχει πάρα πολύ μεγάλη φέρουσα ικανότητα, η οποία δεν προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι φιλοξενεί 5 εκατομμύρια. Εμείς σκεφτόμαστε την Κρήτη με πληθυσμό επί 2 και τουρισμό επί 3. Εμείς δηλαδή θέλουμε να δείξουμε ότι η Κρήτη έχει μια φέρουσα ικανότητα που προέρχεται από το μέγεθός της, από τα νοσοκομεία αναφοράς της, από την ικανότητα να αντιδρά, από την ικανότητα να έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να συσσωρεύει τουριστικά και τη Μάλτα και τη Σικελία και την Κύπρο τη στιγμή που πολλές φορές πρέπει να δώσουμε μάχη για αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα τουριστικής προβολής μας και είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Θέλουμε να επενδύσουμε και όχι να χάσουμε χρήματα, αλλά έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία για το 2021, όπου, όπως το είπατε και εσείς, έχουμε βγάλει τα δύο πρώτα σποτ, μας θα ακολουθήσουν ακόμα 11, αλλά διαπραγματευόμαστε και με γνωστούς ΕΦΑ, αλλά στο γαστρονομικό τουρισμό ή άλλα πράγματα. Ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής και το ΕΣΠΑ, το οποίο θα πάει μπροστά. Διαπραγματευόμαστε για το γύρισμα ταινιών, οι οποίες ενδεχομένως να γίνουν στην Κρήτη για να κάνουν την Κρήτη κόκκινο κρατό. Συζητάμε με τους οργανισμούς λιμένος για να δούμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας. Μιλάμε με όρους Παγκοσμίου Συμβουλίου Αηφόρου Τουρισμού. Μιλάμε για τη δυνατότητα να δούμε πώς θα μπορέσουμε η Κρήτη να αποκτήσει ένα destination branding για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βάζουμε με το ΕΛΜΕΠΑ μπροστά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το παρατηρητήριο. Το Υπουργείο είδε την κίνησή μας, θέλει να κάνει παρατηρητήρια για όλη την Ελλάδα και θέλει να μιλάνε με τους ίδιους τρόπους και με τους ίδιους δείκτες που θα παρακολουθούν για να έχουμε μια αυτοτέλεια στα στοιχεία μας, για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προβλέψεις και να βλέπουμε τι γίνεται και να μην παρακαλάμε για στοιχεία. Προκαλούμε μια σειρά ενέργειες που σας τις είπα γρήγορα, γιατί θέλουμε το 2021. Είτε έχουμε εμβόλιο το πρώτο τετράμινο, είτε δεν έχουμε, να διπλασιάσει τουλάχιστον το φετινό ποσοστό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το 2021, κύριε Καραχρήστο, είτε με εμβόλιο είτε χωρίς, που είναι δύο διαφορετικά σενάρια, δύο διαφορετικές βαριάντες, θα ξεκινήσει κανονικά τον Απρίλιο. Είτε με εμβόλιο, είτε με μέτρα, είτε κατά την άποψή μου με ένα συνδυασμό. Θεωρώ ότι το εμβόλιο θα βγει, δεν ξέρω το τρίμηνο του 2021 που θα βγει, θα αλλάξει την ψυχολογία, ενδεχομένως να μην είναι αποτελεσματικό 100% και ενδεχομένως να πάμε σε ένα μοντέλο που το ξέρουμε καλά πια, μέτρων προστασίας και εμβολίου παράλληλα. Ακόμα και να μην βγει εμβόλιο, η Κρήτη θέλουμε να πάει του χρόνου στο 60-65% της χρονιάς του 19 και αν βγει εμβόλιο να ξεπεράσει το 75%. Για εκεί προσανατολιζόμαστε. Έχει πάει πίσω ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για το 2020-2030, γιατί ο κορονοϊός δημιουργεί ένα καθεστώς πολύ μεγάλης ρευστότητας, αλλά καμία στιγμή δεν μένουμε απραγείς. Αυτή τη στιγμή, χθες κλείσαμε συνάντηση με το ΕΛΜΕΠΑ, προχωράμε τα πράγματα που πρέπει, έχουμε τους μελετητές μας, έχουμε πολύ δυνατή υπηρεσία, έχουμε ξενοδόχους, συζητάμε με φορείς, μαζεύουμε προτάσεις για το τι θα κάνουμε και προχωράμε για το 2021 με αισιοδοξία. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Όμως για το 2020, σας το ξαναλέω, δεν έχει τελειώσει για μας. Κάθε μέρα που έχουμε πτήσεις, 10, 20, 30, 40 πτήσεις που παραλαμβάνουμε, δεν είναι 180 που είχαμε τέτοια εποχή τον προηγούμενο χρόνο, μόνο στο Ηράκλειο, αλλά κάθε μέρα με 700-800 ευρώ κάθε ξένος μαζεύουμε λεφτά, γιατί είναι κρίσιμα για ένα καλό χειμώνα στους κριτικούς και στους Έλληνες. Κύριε Κότσογλου, επειδή είναι λίγο και ο χρόνος μας, έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε κι άλλη φορά,
Θέλετε να μας δώσετε ένα μήνυμα σε σχέση με για τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στην Κρήτη σε σχέση με τον τουρισμό? Είναι μια μέρα που είναι Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, μια διαφορετική μέρα, γι' αυτό χαιρετίζουμε και την ενέργειά σας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά και σε πλήρη συνάφεια με αυτά που είπε η κυρία Ανδοπούλου, η οποία έχει επισκεφθεί την περιφέρεια Κρήτης και έχουμε ανταλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό εμπειρίες, μπορεί η Ελλάδα και η Κρήτη να χαρακτηρίζεται ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Μπορεί να χαρακτηρίζεται η Κρήτη και η Ελλάδα από μια γαστρονομία που όμοιά της δεν υπάρχει, εγώ τη λέω δίαιτα για την Ευρύπη. Μπορεί να χαρακτηρίζεται από μια φύση η οποία είναι εντελώς ξεχωριστή. Όμως αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι. Πουθενά, σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, δεν θα βρεις ρεσεψιονίστα ο οποίος θα σε καλέσει στο σπίτι του. Πουθενά δεν θα βρεις μέτρο και σερβιτόρο ο οποίος θα σε κάνει φίλο και θα σου στέλνει τοπικά εδέσματα. Πουθενά δεν θα βρεις την ελληνική και την κριτική εξυπηρέτηση. Ας μείνουμε σε αυτό. Ο ξένιος Δίας είναι πάνω από το κεφάλι μας πάντα. Ας παραμείνουμε με ευκολία καλύτεροι φιλοξενούντες του κόσμου και όλα θα πάνε καλά. Ο ήλιος θα λάμψει ξανά. Και εγώ, Τζούγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας να κουβεντιάζουμε πάντα μαζί για όλα αυτά που μας λέτε και για τα αισιόδοξα μηνύματα που έχετε μπροστά να μας πείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και σε εσάς και στο τεχνικό team για ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπερίζουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τον κύριο Μαργαρίτη τον Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Δεν σας ακούω, μάλλον το έχετε κλειστό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε μια ιδιαίτερη ημέρα, λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. Είπαμε να κάνουμε ένα tour σε όλη την Ελλάδα, να ακούσουμε τα μηνύματα, να μας πείτε από τις πανέμορφες Κυκλάδες πώς πήγαμε το 2020. Κοίταξε, ήταν μια χρονιά πραγματικά δύσκολη, πραγματικά πρωτόγνωρη, πραγματικά διαφορετική. Αλλά προσπαθήσαμε αυτή τη χρονιά, παρόλο τις δυσκολίες, να την αντιμετωπίσουμε για το καλό των πολιτών, για το καλό του τόπου. Για παράδειγμα, εδώ ένα νησί το οποίο από την Άξο που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, το Νότιο Αιγαίο, που έχει συνηθίσει να δεχόμαστε κάποια εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, φέτος την παρτίδα, να το πω έτσι, την έζωσαν οι Έλληνες. Είχαμε πραγματικά τουρισμό τον Αύγουστο, είχαν κίνηση τα νησιά από το εφόρι αγορά. Αυτό όμως, για του χρόνου, ξεκινάμε κάποιες άλλες δράσεις, ξεκινάμε μια διαφορετική πορεία, μια διαφορετική εφαρμογή δράσεων, η οποία θα έχει βάση την ασφάλεια για την επόμενη τουριστική περίοδο. Αυτό ήδη το χαράζουμε το πρόγραμμα και βλέποντας και κάνοντας για του χρόνου, για να δούμε αν θα είναι κάπως, σίγουρα ελπίζουμε θα κάνουμε καλύτερο, γιατί σίγουρα ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα έχει αρχίσει και θα έχει συνηθίσει να ζει με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Έχουμε μία εκτίμηση πρώτη πώς πήγαμε στις Κυκλάδες εκτός τη συμμετοχή των Ελλήνων που το ξέρουμε, οι Έλληνες αγαπάνε τις Κυκλάδες, πηγαίνουν. Το 25% της Κυκλάδες του τζίρου μας, όπως το έχουμε ξαναπεί, είναι οι Έλληνες. Σε κάποια άλλα νησιά το 25% φτάνει 35%. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό ήρθε. Έτσι όπως το βλέπουμε, ένα τελικό νούμερο φτάσαμε το 20-25% του τζίρου μας. Το 20% του τζίρου τον φτάσαμε. Μάλιστα. Κάποιες άλλες επιχειρήσεις έφτασαν το 50% στα μικρότερα νησιά, όπως τα Κουκονίσια, που το έφτασαν και σχεδόν κοντά στο 80%. Κάποια άλλα νησιά μεγαλύτερα, τουριστικά μεγαλύτερα, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη και όπως η Νάξος και η Πάρος, φτάσαμε στο 20-25-30%. Ανάλογως την επιχείρηση. Παρατηρήσαμε ότι τα εστιατόρια στα χωριά δούλευαν περισσότερο από ότι τα εστιατόρια στην πόλη. Και αυτό γιατί ο κόσμος ήθελε να πάει με ασφάλεια, να πάει κάπου πιο μακριά και να γευθεί κιόλας τη γαστρονομία του τόπου με ησυχία, με ηρεμία. Μάλιστα. Λογικά θα έχουμε ακόμα περίοδο στις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι? Αρκετά ξενοδοχεία είναι ανοιχτά. Η δεύτερη αγορά η οποία ήρθε ήταν οι Γάλλοι, από ό,τι ξέρουμε κάθονται και λίγο πιο πίσω. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα κρατησούλες. Κάποια ξενοδοχεία είναι ανοιχτά, αλλά οι μεγάλες μονάδες οι περισσότερες έχουν κλείσει. Αυτό
αυτό που βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια ζωή. Μα και όλοι ενδιαφέρονται για τον χρόνο να κάνουν κρατήσεις. Υπάρχει μια τεράστια ζήτηση. Και το στοίχημα για τον χρόνο είναι ότι θα ανοίξουν τα σύνορα, ειδικά με την Αμερική. Το Νότιο Αιγαίο δουλεύει πάρα πολύ με Αμερικάνικη αγορά. Ειδικά οι Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες λοιπόν αυτή η Αμερικάνικη αγορά υπάρχει μεγάλη πίεση να οριστεί μια ημερομηνία όπου με ασφάλεια και τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών θα ανοίξουν τα σύνορα και θα ξεκινήσουν αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν εκδηλώσει και ενδιαφέρον από Αμερική προς Ελλάδα. Έχουμε ένα σχεδιασμό για τον χρόνο για τις Κυκλάδες, ελληνικό και εξωτερικό τουρισμό. Ήδη έχουμε αρχίσει και εφαρμόζουμε τις δράσεις που είχαν προγραμματίσει. Η επόμενη μέρα, οι πρώτες μέρες του κορονοϊού, οι πρώτες μέρες του lockdown δεν μας άφησαν χωρίς να πράξουμε αυτό που μπορούμε να πράξουμε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε μελέτες, ξεκινήσαμε τι πρέπει να γίνει και από πού ταξιδεύει ο κόσμος και ποιος θα έρθει τώρα και ποιος θα έρθει μετά. Οπότε, ξεκινάμε ένα σχέδιο, με συνολικό σχέδιο με αρκετές δράσεις, στοχευμένες για την κάθε αγορά. Όποια αγορά ανοίγει, στοχεύουμε εκεί πώς μπορεί να έρθει και πόσο περισσότεροι μπορούν να έρθουν. Μάλιστα. Για να προσελκύσουμε εταιρείες και χαμηλού κόστος, αλλά και τις εταιρείες και χαμηλού κόστος να μπορούν να έρθουν στα μέρη μας. Ξέρετε ότι εμάς δεν μπορούν να έρθουν με αυτοκίνητο, πρέπει μόνο με αεροπλάνο ή με πλοίο. Επιτοπλίστων με αεροπλάνο. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα έρθουν με οποιαδήποτε μέτρο και με οποιοδήποτε μέτρο, με οποιαδήποτε. Θέλει πάνω απ' όλα την ασφάλεια. Να γίνει τεστ, να γίνει οτιδήποτε, να έρθουν για διακοπές. Θέλει ο κόσμος να έρθει για διακοπές. Παρατηρήσαμε φέτος τον Αύγουστο, έπιανα σε κάποιες live κάμερες στο Μιλάνο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και βλέπα πλατείες τεράστιες άδειες. Και βλέπαμε τις δικές μας πλατείες γεμάτες. Αυτό μας χαροποίησε, αλλά όχι μόνο από Έλληνες και από ξένους. Από συγκεκριμένες αγορές, όπως είπαμε και πριν. Μάλιστα. Έχουμε με βάση και το COVID και τα λοιπά, γίνεται μία συζήτηση όχι να αφήσουμε το μοντέλο αυτό που είχαμε, αλλά σιγά σιγά να κάνουμε μία στροφή χωρίς να παρατήσουμε το μοντέλο αυτό που έχουμε, αλλά σιγά σιγά να κάνουμε και μία στροφή προς θεματικό τουρισμό, προς πιο ήπιες μορφές τουρισμού, εμπειρίας και όλα αυτά. Από ό,τι ξέρετε και το έχουμε ξανασυζητήσει, η περιφέρεια του Αιγαίου ήταν που πρωτοστάτησε σε αυτό, ειδικά με τον γαστρονομικό τουρισμό, βγαίνοντας γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για τα χρόνια που διανύουμε το 2019, ξεκινώντας δράσεις για διάφορες μορφές τουρισμού λόγω της απαράμιλης ομορφιάς και του φυσικού τοπίου το οποίο έχουμε. Και όπως λέω πάρα πολύ απλά, έχουμε ένα μαγαζί γωνία για τα νησιά μας. Είναι το μοντέλο το οποίο θέλει ο κάθε ταξιδιώτης να έρθει για διακοπές. Αλλά όχι μόνο ήλιο, θάλασσα, έχουμε γαστρονομία, έχουμε να δείξουμε μνημεία, έχουμε να δείξουμε ένα εξαιρετικά ανθρώπινο δυναμικό, τα χωριά μας. Η ζωή η οποία έχει τα χωριά, το local αυτό που θέλει να έρθει να ζήσει η εμπειρία ο Αμερικάνος, να ζήσει με τους ντόπιους, αυτό πραγματικά μπορεί να τα βρει στα νησιά. Είσαι σε ένα πολύ μικρό νησί, είτε σε ένα πολύ μεγάλο νησί. Βασικά, επενδύουμε πάρα πολύ και στην εκπαίδευση. Για να μπορέσει είτε ο περιπατητής να μπορέσει να έχει ένα συνοδό βουνού, είτε να δουν πώς πρέπει να γίνουν πιο επαγγελματικά τα cooking classes και πιο σωστά και να δίνει μια περισσότερη εμπειρία. Δεν είναι απλώς αδειάσουμε μια εβδομάδα γυμιστή. Και πώς πρέπει να γίνει ένα εστιατόριο, τι προϊόντα πρέπει να σερβίρει. Πρέπει να σερβίρει local προϊόντα, έχοντας ένα σηματάκι το Aegean Cuisine, για να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Φεύγουμε γενικότερα από το κίτρινο τυρί της Ολλανδίας και πάμε στη γραβιέρα της Νάξου. Σας έχω ζαλίσει πολύ με τη γαστρονομία και είναι και μεσημέρι. Όχι, όχι, είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο είναι από μόνο του μια συζήτηση και η Νάξος έχει τόσα προϊόντα. Τι να πρωτοποιήσει για την περιοχή της Νάξου. Αλλά εγώ πιστεύω τα επόμενα χρόνια το μεγάλο στίχημα θα είναι στην προστασία του περιβάλλοντος, το sustainability. Μάλιστα. Αυτό είναι το μέλλον. Ο κόσμος, ο επισκέπτης θέλει όσο μπορεί να αφήνει μηδενικό αποτύπωμα στα νησιά, να μην καταστρέφει τα νησιά, οπότε εμείς πρέπει πρώτα απ' όλα να το προστατεύσουμε. Και πρέπει να το δείξουμε ότι προστατεύουμε τον τόπο μας για να έχουμε τόπο μας. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού πρέπει να προστατεύσουμε τα νησιά μας, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας
για να μπορέσουν να το πούν και τα παιδιά μας. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα στους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους των Κυκλάδων σε σχέση με την παγκόσμια μέρα του χειμώνα? Ουρά για τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Καινούργιες μέρες έρχονται μπροστά. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε ξανά μια αντίστοιχη σεζόν όπως το 19 τα επόμενα χρόνια. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά του χρόνου, αλλά πρέπει με δύναμη και υπομονή να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό στους επισκέπτες, να δώσουμε αυτό που λέμε πάντα τις έλεγες. Να δώσουμε μια ποιότητα και πάντα με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλύτερα στις Κυκλάδες. Τις έχω τάξει ότι θα έρθω και συντάξω, θα έρθω άμεσα να τα πούμε. Σας περιμένω σε κάθε συνέντευξη που κάνουμε, σας προσκαλώ. Τώρα είναι ευκαιρία. Αν θέλετε να γυρίσω την άλλη μεριά την κάμερα, έχουμε άπνοια, έχουμε ένα τρομερό καιρό. Ούτε η Ανός μας προσεγγίζει, δότε τίποτα. Ωραία, ωραία. Σας καλώ να έρθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε να είστε πάρα καλά. Πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Επίσης. Καλησπερίζουμε την όμορφη Πελοπόννησο. Έχουμε κοντά μας την κυρία Καλογεροπούλου την Άννα, εντεταλμένη σύμβουλος τουρισμού της περιφέρειας Πελοπονίσου. Καλησπέρα κυρία Καλογεροπούλου. Καλησπέρα κύριε Καμαθίστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω αναβαθμιστεί σαν την περιφερειάρχη, απλώς να το πω, είναι τυπικό. Μα συγχωρείτε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αξίζετε, οπότε είναι όλα. Παραμένει πάντα το ίδιο. Είτε είμαστε παιδιά του τουρισμού, είμαστε άνθρωποι του τουρισμού και είτε ως επιταλμένοι, είτε ως αντιπεριφερειάρχες, η διάθεση είναι ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Τι μπορείτε να μας πείτε στην Πελοπόννησο, τι έγινε μέχρι τώρα, γιατί έχουμε και ακόμα σεζόν, έτσι, δεν έχει τελειώσει η σεζόν στην Πελοπόννησο. Νομίζω είναι από τις περιοχές που πήγανε καλύτερα λόγω και της οδικής πρόσβασης, οπότε διευκόλυνε κάπως τα πράγματα. Είχαμε μία πολύ μικρή βεβαίως, αλλά πολύ καλή τουριστική σεζόν από τα τέλη Ιουλίου μέχρι και τώρα σε κάποιες περιοχές με περιορισμένη βεβαίως, πολύ πιο περιορισμένη την κίνηση, ενώ κάποιες μέσα τον Αύγουστο όλες τις περιοχές, οι περισσότερες περιοχές αγγίξανε και το 100% της πληρότητας στα ξενοδοχεία. Όντως μας προτίμησε ο κόσμος και η Βόρεια Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες επισκέπτες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους αναμένουμε και του χρόνου. Ήταν μια σύντομη, όπως ξαναείπα, αλλά καλή τουριστική σεζόν για την Πελοπόννησο. Λόγω οδικό τουρισμού ευνοήθηκε και η Πελοπόννησο ιδιαίτερα, γιατί ο κόσμος ήταν πιο διστακτικός στις μετακινήσεις του σε σχέση με καράβια ή σε σχέση με αεροπλάνα. Και δεν ακούστηκε η Πελοπόννησο σε σχέση με προβλήματα με COVID. Δηλαδή δεν ακούστηκε κάπου έτσι, σημαντικά προβλήματα εκτός της περιοχή που κάποια στιγμή στο Ρίο που υπήρχαν. Ναι. Το Ρίο είναι σε άλλη περιφέρεια, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, είναι στη Δυτική Ελλάδα, ναι. Αλλά ενιαία αντιμετωπίζει την Πελοπόννησος, αλλά παρά την επισκεψιμότητα, ακόμα και τώρα δεν έχουμε πολύ αυξημένα κρούσματα. Ο αριθμός έχει παραμείνει πολύ χαμηλό των κρούσματων. Οπότε είμαστε και τυχεροί και προφανώς οι υγειονομικές μας δομές ανταποκρίνονται άμεσα και σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, σε οποιοδήποτε κρούσμα υπάρχει. Μάλιστα, έχουμε ένα συμπέρασμα σε ποσοστό πληρότητας στην Πελοπόννησο σε σχέση με τον τουρισμό για το 2020. Κοιτάξτε, δεδομένου ότι τουρισμός είναι και αερομεταφορές, είχαμε μια μεγάλη πτώση στην επισκεψιμότητα ό,τι αφορά τους ξένους επισκέπτες, κατά 70% περίπου, γιατί πάρα πολλές εταιρείες δεν πέταξαν ή απαγορεύονταν οι προορισμοί, είχαμε απαγορευμένους προορισμούς. Παρόλα αυτά, σε σχέση με την ελληνική αγορά, αγγίξαμε το 100%, αλλά αυτό δεν ξέρω αν επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες της χρονιάς, όπως καταλαβαίνετε. Ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει και το κράτος, γενικότερα τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και η περιφέρεια φυσικά, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να προετοιμαστούν και κατάλληλα για το χρόνο. Μάλιστα. Έχετε ξεκινήσει κάποια συζήτηση σε σχέση με... Εννοείται όχι να εγκαταλείψουμε το μοντέλο που υπάρχει, ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού λόγω και του προβλήματος του COVID που υπάρχει, που μας δημιουργήθηκε. Καταρχάς να πω, λόγω της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, να ευχηθώ ο κόσμος να μην σταματήσει ποτέ η διάθεση του κόσμου να θέλει να ταξιδέψει. Γιατί τα ταξίδια είναι μόρφωση. Οι λαοί έρχονται σε επαφή με άλλους λαούς, με άλλα ήθη και έθιμα,
γενικότερα με άλλες κουλτούρες και έτσι βελτιώνεται και η διεθνής κατανόηση μεταξύ των λαών και προφανώς και οι ομαλές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Οπότε θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι πέσαμε σε τορτούνες, όλοι βρεθήκαμε στη δίνη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Αυτό είναι μια εξαιρετική ευκαιρία ανασκόπησης για το τι λάθη κάναμε, τι θέλουμε να διορθώσουμε και πώς θέλουμε να είναι ο τουρισμός το αύριο. Και θεωρούμε ότι ο τουρισμός το αύριο πρέπει πρώτα απ' όλα να βασιστεί στην ποιότητα, ποιοτικές υπηρεσίες. Είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Να οδεύσουμε προς βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Πρέπει να δείξουμε στους επισκέπτες ότι σεβόμαστε το περιβάλλον, σεβόμαστε τις κουλτούρες, σεβόμαστε τα ήθη και τα έθιμα, τις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να αναπτύξουμε ένα τέτοιο μοντέλο που θα δείχνει σεβασμό και θα είναι με βάση τις αρχές του ΟΗΕ για τους βιώσιμους στόχους τουριστικής ανάπτυξης. Σίγουρα χρειαζόμαστε μία στροφή στην ψηφιακή εποχή. Είναι αναγκαίο κακό και το βλέπουμε ότι θα πέφτουμε για αρκετό καιρό έτσι από τον κλασικό τρόπο επικοινωνίας, είτε αφορά εκθέσεις, είτε αφορά συμμετοχή σε άλλες δράσεις. Και φυσικά να αναδείξουν όλα τα συμμετικά μας πλεονεκτήματα μέσω των θεματικών μορφών τουρισμού. Οι θεματικές μορφές τουρισμού είναι ο τρόπος για να παρατείνουμε και την τουριστική περίοδο και να την αυλύνουμε και να προσπαθήσουμε να την αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μήνες. Οπότε, μία τάση προς ψηφιακή εποχή, ανάδειξη των θεματικών μορφών τουρισμού, υποδομές, που είναι το α και το ω, γιατί οι υποδομές διευκολύνουν τους ανθρώπους, τους επισκέπτες, και φυσικά δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για καινούριες επενδύσεις. Άρα, υποδομές, ποιότητα, ψηφιακή εποχή, θεματικές μορφές τουρισμού. Αυτά θεωρούμε ότι είναι το μέλλον. Και φυσικά, οργανωμένο υγειονομικό σύστημα, γιατί η επιλογή από εδώ και μπρος οποιοδήποτε προορισμού για διακοπές θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις υγειονομικές δομές και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον εκάστοτε τόπο που επισκέπτεται. Ειδικά ο θεματικός τουρισμός για την Πελοπόννησο είναι μεγάλη ιστορία και έχει τα πάντα. Δεν υπήρχε κάτι που να μην έχει η Πελοπόννησο. Είμαστε μια μικρογραφία της Ελλάδας, έχουμε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αν πρέπει να εστιάσουμε σε κάποια, αυτά είναι σίγουρα ο πολιτισμός μας, γιατί διαθέτουμε το 50% των πιο σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και φυσικά ένα πολύ μεγάλο καλάθι προϊόντων μεσογειακής διατροφής, πολύ σημαντικών, τα οποία πρέπει όλα αυτά, την αγροδιατροφή και τον πρωτογενή τομέα με τον πολιτισμό μας και τον τουρισμό μας, να τα συνδέσουμε και να τα αναδείξουμε παράλληλα. Μάλιστα. Έχετε κάνει κάποιο σχεδιασμό σαν περιφέρεια ή κάνετε σε σχέση με την υπόλοιπη σεζόν και για το 2021, αλλά νομίζω ότι για να είμαι ειλικρινή, είναι λίγο πρόημο ακόμα γιατί πορευόμαστε με το φαινόμενο της πανδημίας, το οποίο είναι σε συνεχή εξέλιξη. Έχουμε δώσει όλο το βάρος στις υποδομές, που ό,τι και να γίνει οι υποδομές χρειάζονται και θα υπάρχουν πάντα, θα μείνουν ανεξάρτητα από την πανδημία. Και από εκεί και πέρα γίνεται τώρα ένα στρατηγικό σχεδιασμό με βάση και τα νέα δεδομένα για τη σύνδεση των τριών πυλώνων που σας ανέφερα: αγροδιατροφή, τουρισμός και πολιτισμός. Μάλιστα. Επειδή οι υπόλοιποι μήνες, νομίζω ότι αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου έχουν και χειμερινό τουρισμό, ιδιαίτερα και ο ορεινός όγκος. Δίνεται ένα βάρος προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι σημαντικό ο κόσμος αυτός να παραμείνει στις περιοχές αυτές. Είμαστε τυχεροί γιατί πάρα πολλοί κόσμος επισκέπτηκε για πρώτη φορά την Πελοπόννησο, οπότε γνώρισαν τις ομορφιές της και θα προσπαθήσουμε με διάφορα συγκριτικά πλεονεκτήματα, με περιπαιδευτικό τουρισμό, με τα πανέμορφα χωριά της Αρκαδίας και στα παράλια, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και γενικότερα να τα αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο, προκειμένου να είναι επισκέψιμα και τη χειμερινή περίοδο, αν και εφόσον ο κορονοϊός δεν επιτρέψει φυσικά. Ωραία. Θα θέλατε να δώσετε ένα μήνυμα στους επαγγελματίες του τουρισμού της Πελοποννήσου και τους εργαζόμενους για την Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού? Αυτό που προείπα, ότι
εύχομαι να έχει πάντα κόσμος διάθεση να ταξιδεύει, να προσπαθήσουμε να συντηρηθούν όλες οι επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε το 2021 με μεγαλύτερη υγεία πάνω απ' όλα και μεγαλύτερη αισιοδοξία. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο σύντομα θα βρεθεί στον δρόμο μας, θα ανακαλυφθεί, οπότε όλο αυτό θα διευκολύνει τα πράγματα και θα επενδύσουμε πάλι στον τουρισμό που είναι ο πυλώνας ανάπτυξης και της δικής μας περιοχής. Ωραία, κυρία Κατογεροπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας, αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ωραία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τελειώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Είναι, νομίζουμε, μια αφορμή για μια νέα οργανωμένη συζήτηση όλων, κράτους, κομμάτων, επιχειρήσεων, εργαζομένων, μια σοβαρή συζήτηση ώστε να καταλήξουμε σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο για το συμφέρον της οικονομίας, των εργαζομένων και της χώρας. Ο τουρισμός προσφέρει λύσεις και προκλήσεις για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ας την εκμεταλλευτούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.